Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV με τον κύριο Γιάννη Στέφο, πρώην βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Κύριε Στέφο, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλησπέρα κύριε Δόκα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί που σταμάτησε το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Υπήρξε και σήμερα στην πόλη ασφυκτικός αστυνομικός κλοιός, υπήρξε σε ορισμένα σημεία. Όχι μπροστά στις κάμερες αυτή τη φάση, αλλά υπήρξε σε ορισμένα σημεία και βία. Υπήρξαν προσαγωγές, κάποιοι πήγανε στο νοσοκομείο με τραύματα από τους διαδηλωτές, από τους ανθρώπους που βγήκανε και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΗ, των εργατικών συνδικάτων, των εργατικών κέντρων. Τι λέτε, κύριε Στέφο, εσείς? Κοιτάξτε, είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη να δίνει την αίσθηση στους πολίτες ότι η χώρα αστυνομοκρατείται, ότι δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει και να δράσει πέρα και έξω από αυτά τα οποία η κυβέρνηση επιθυμεί, ότι οποιαδήποτε λαϊκή αντίσταση, διαφορετική άποψη ή αντίδραση στην κυβέρνηση θα χτυπιέται αμήλικτα. Και αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Κανείς σε μια δημοκρατική κυβέρνηση μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν επιβίωσε για πάρα πολύ καιρό. Στην πόλη μας πραγματικά το τελευταίο διάστημα είχαμε πρωτόγνωρα, μάλλον και άλλες φορές είχαμε, αλλά αυτή τη φορά ήταν εξαιρετικά βία, περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος κυρίως των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο την ημέρα του Πολυτεχνείου, αλλά και των μελών του ΠΑΜΕ κατά την κατάθεση της Στεφάνου. Η βία αυτή πολλές φορές, τουλάχιστον στην περίπτωση των φοιτητών, ήταν απρόκλητη. Απρόκλητη διότι νεαρά παιδιά, φοιτητές ιατρικής, φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατέβηκαν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στους άλλους νέους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου που έβαλαν το λιθαράκι για την επαναφορά της δημοκρατίας στην Ελλάδα και έδωσαν και τη ζωή τους. Ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστήλει οποιαδήποτε αντίδραση θα υπάρξει στο μέλλον. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει τώρα. Ο κορονοϊός είναι η πρόφαση. Προφανώς και δεν μπορούν να γίνουν μαζικές διαδηλώσεις. Προφανώς και είμαι απολύτως βέβαιος ότι κανένα από τα κόμματα δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Αλλά όταν μαζεύονται 10 άνθρωποι που είναι υποπολαπλάσιοι από τους ανθρώπους που πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ ή από τους ανθρώπους που είναι έξω από την τράπεζα, γιατί αυτές τις εικόνες δεν μπορεί να τις βλέπει η αστυνομία, δεν μπορεί να τις βλέπει η κυβέρνηση και δέχονται επίθεση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό το οποίο φοβάται ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η έξοδος από τον κορονοϊό, την οποία ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και θα είναι σύντομη από ό,τι φαίνεται όλοι που έρχονται. Συντομενό, δηλαδή θα έχει ένα βάθος 6 μηνών. Έτσι. Έτσι, όλα έτσι δείχνουν, ναι. Θα θρυνήσουμε πολλούς νεκρούς ακόμη, όσο και αν αποσιωπείται αυτό το πράγμα δυστυχώς από τα μέσα ενημέρωσης. Τότε λοιπόν. Δεν αποσιωπούμε τίποτα. Δεν αποσιωπούμε τίποτα, αν εννοείται και εμάς. Δεν λέω για εσάς. Δεν λέω για εσάς. Μάλιστα. Θα σας πω. Λέω για τα μέσα ενημέρωσης που πήραν άλλα 20 εκατομμύρια προχθές μέσω φοροαπαλλαγών. Μάλιστα. Και άλλα 6 εκατομμύρια δίνει η Γενική Γραμματέα ενημέρωσης. Αυτά είναι καινούρια, φρέσκα κουλούρια, κυρίως για να ενισχύσει το σύστημα πληροφόρησης και να προσλάβει δημοσιογράφους. Αυτά είναι λεφτά τα οποία είναι ανταποδοτικά. Σας δίνω για να μου δώσετε. Συνεπώς, αυτό το οποίο περιμένει και προσδοκάει η κυβέρνηση είναι να κάμψει οποιαδήποτε διάθεση αντίστασης και αντίδρασης του ελληνικού λαού. Αυτή κάποια στιγμή θα υπάρξει, θα είναι πολύ δυνατή και θα τους πνίξει. Μάλιστα, ακούω αυτό που λέτε. Αξιολογείται από τον κόσμο. Αξιολογούνται αυτά που λέτε από τον κόσμο. Και πάμε να δούμε τώρα, πάμε να δούμε ακριβώς αυτό που λέτε. Εσείς λέτε ότι δεν ήταν έτοιμη η κυβέρνηση για το δεύτερο κύμα. Οι κυβερνητικοί, οι βουλευτές, τα στελέχη λένε ότι έκαναν πολύ περισσότερα από όσα κάνατε εσείς μέσα σε 4,5-5 χρόνια. Απ' την άλλη λένε ότι αν δει κανείς εδώ την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα και τη συγκρίνει με την εξέλιξη της πανδημίας και τα μαύρα νούμερα του κορονοϊού σε προηγμένες χώρες του κόσμου, του πλανήτη και της Ένωσης, αλλά
και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πανδημία θέρισε, τότε θα δει ότι εδώ τα έχουμε πάει πολύ καλύτερα στην αντιμετώπιση της COVID-19. Τι λέτε? Κοιτάξτε, κύριε Τόκα, κοιτάξτε. Είναι ντροπή κυβερνητικοί βουλευτές, ακούω και εγώ συχνά, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης, να λένε ψέματα σύστολα. Η Ελλάδα θρυνεί 2.000 νεκρούς. Η Ελλάδα τον πήρε Νοέμβριο, είναι πρώτη σε νεκρούς σε όλο τον κόσμο. Είναι στοιχεία τα οποία δεν είναι δικά μου, δεν είναι από το μυαλό μου. Υπάρχουν πίνακες σήμερα, ερυθμένοι σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Μιλάτε για αναλογικότητα στοιχείων, έτσι, σε σχέση με τον πληθυσμό, με πληθυσμούς. Φαντάζομαι. Τα φιλαφήματα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, ενώ έχουμε λιγότερους νεκρούς από το Βέλγιο, σε ημερήσια βάση, μπορούν να πείσουν κάποιους αδαείς. Κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν και κολλημένοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και κολλημένοι με το ΚΙΝΑΛ. Αλλά ο πολύ σκεπτόμενος κόσμος δεν είναι δυνατόν να πιστέψει όλες αυτές τις ανοησίες τη στιγμή που καθημερινά έχουμε νεκρούς οι οποίες ξεπεράνουν τους 100. Μάλιστα. Και εγώ δεν θυμηθώ τι έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης το 2017 όταν ζητούσε παραιτήσεις υπουργών για τους 20 νεκρούς που είχαμε τότε και ο ένας νεκρός βέβαια η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ σημαντική και δεν θα πρέπει κανείς να σωστό, παίζει. Σωστό, σωστό. Δεν μπαίνουν σε ζυγαριά. Μία ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά με τίποτα. Έτσι είναι. Εντάξει. Μην τα συζητάμε αυτά. Ναι, είναι αυτονόητα. Ναι, κύριε Στέφο. Οι αθλειότητες της Νέας Δημοκρατίας ή την βορυσία που έκαναν πάνω σε περιστατικά και φυσικά φαινόμενα ή άλλες καταστροφές που έχουν γίνει, δεν πρόκειται από εμάς να επαναληφθεί. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα ανεχθούμε. Έχουμε 2.000 νεκρούς. Εγώ ντρόπομαι ειλικρινά όταν ακούω πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε και να λένε και να διαρρέουν στον τύπο ότι ο μέσος όρος νεκρών είναι 80 χρόνων. Και λοιπόν, μάλιστα. Η ανθρώπινη ζωή. Τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε, γιατί επίσης λένε από την κυβέρνηση ότι αύξησαν τις ΜΕΘ, τις υπερδιπλασίασαν από αυτές που παρέλαβαν από εσάς και δεν θα μπορούσαν να γεμίσουν και τη χώρα με ΜΕΘ. Απ' την άλλη, τι θα τις κάνουμε μετά τον κορονοϊό? Κάνουν ένα νοικοκυρεμένο, μια νοικοκυρεμένη διαχείριση, λένε από την κυβέρνηση, και στην υγεία και παντού και στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, γιατί η πανδημία έχει ακόμη πορεία και θέλουν να στηρίξουν και το επόμενο εξάμηνο. Νοικοκυρεμένα διαχειρίζονται την πραγματικότητα και στην υγεία και στις επιχειρήσεις και στην οικονομία, λένε, τι απαντάτε? Ας δούμε και στο δεύτερο. Πρώτα απ' όλα δεν ενίσχυσε το σύστημα υγείας. Συνοπτικά πάμε πιο γρήγορα λίγο, αν θέλετε. Είναι πολλά τα θέματα. Δεν ενίσχυσε καθόλου το σύστημα υγείας. Δεν άφησε τη ΣΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληρότητα. Έχουμε στη ΣΜΕΘ 620 ανθρώπους περίπου, αν δεν κάνω λάθος, και η πληρότητα φτάνει το 99%. 95-99%. Αν αυτό είναι πραγματικό και αληθινό, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες ΜΕΘ διαθέσιμες. Η ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων, που υποτίθεται ότι επίταξαν με 1.700 ευρώ την ημέρα, δηλαδή τους πληρώνουν, δεν φτάνει μόνο ότι τις επίταξαν πληρώνοντάς τες με υπουργική απόφαση, αποφάσισαν να μετακινηθούν γιατροί και νοσηλευτές από τον ιδιωτικό τομέα και να δουλέψουν στις ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις, γιατί επιχειρήσεις είναι. Συνεπώς δεν φτιάξαν νέες ΜΕΘ. Λένε ψέμα. Είναι η ΜΕΘ. Το ακούω αυτό. Αξιολογείται. Επιτρέψτε μου. Πείτε, όσο πιο γρήγορα όμως συμπυκνώστε την απάντηση. Θα μπορούσα για να πάρω από εσάς και ένα σχόλιο για την εκπαίδευση, γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Και στην Ήπειρο και να ολοκληρώσουμε. Ναι, κύριε Στέφη. Είναι η μέθοδο που θα μπορούσε να σε επιτάξει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Λένε ψέματα. Δεν έχουν επιτάξει τίποτα. Γι' αυτό και ανακαστήκαν τη Θεσσαλονίκη να πάρουν τρεις ανθρώπους από την περιοχή της ευρύτερης περιοχής και με αεροκομιδή να τους πάνε στην Αθήνα μέσω με στρατιωτικό αεροπλάνο. Λοιπόν, ακούστε. Όσο και να θέλουν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, δεν μπορούν να το κάνουν. Όσο και να είναι τα μέσα ενημέρωση μαζί τους και να τους λιβανίζουν την ημέρα, η κοινωνία ξέρει τι γίνεται. Και όταν θα έρθει η ώρα, αυτό θα αποδειχθεί. Εκπαίδευση, εκπαίδευση. Είστε άνθρωπος της εκπαίδευσης, είστε μάχημος εκπαιδευτικός. Εδώ, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, επίσημα στοιχεία, 9% των μαθητών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεκπαίδευση. Είτε δεν έχουν σύνδεση, είτε δεν έχουν τάμπλετ, είτε δεν έχουν υπολογιστές. 1 στους 10 σχεδόν. Είναι πρόβλημα. Μιλήσαμε και λίγο πριν με την κυρία Κεφάλα για αυτό το θέμα. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, λέει η κυρία Κεφάλα. Αυτό λένε όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές. Τι λέτε εσείς για να κλείσουμε? Λοιπόν, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, δεν κάνει τίποτα. Γιατί απλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί δεν το πιστεύει αυτό στη δημόσια εκπαίδευση. Έχουμε 2.000 παιδιά στα Γιάννα, μαθητές γυμνασίων, δημοτικών και ηλικίων,
που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Εσείς είστε εκπαιδευτικός, κάνετε τηλεκπαίδευση, έτσι. Φυσικά κάνω τηλεκπαίδευση καθημερινά. Από τους μαθητές τους δικούς σας, πόσοι δεν έχουν τα μηχανήματα για να συμμετάσχουν και τη σύνδεση? Καταρχάς, υπάρχουν 3-4 παιδιά που κάνουν από κινητό. Δεύτερον, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα πέφτει. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Είναι ένα σύστημα το οποίο το πήρε δωρεάν από τη Cisco, υποτίθεται. Τι λέει αυτή η σύμβαση για τα προσωπικά μας δεδομένα, και δεν μπορεί να σηκώσει τον όγκο τον πληθυσμό των μαθητών. Γι' αυτό και κάνουμε απόγευμα τα δημοτικά και πρώτα γυμνάσια και τα λύτια. Είναι αποτυχημένη η τηλεκπαίδευση? Πόσο τη βαθμολογείτε σαν δάσκαλο? Σε καμία περίπτωση, γιατί και από παιδαγωγική απόψεω δεν αντικαθίσεται το σχολείο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει αδυναμία που κι εσείς είπατε για το 10% που είναι πολύ περισσότερο. Συν το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι σέρνεται σε εισαγωγικά το σύστημα. Δεν είναι επιτυχημένη και εν πάση περιπτώσει έχουμε μια δεύτερη αθλειότητα μετά από αυτή τη πανδημία να επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας να αεροποιήσει μια κατάσταση. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όλα καλά, όλα τέλεια, όλα ωραία, όλα υπέροχα. Η ανεργία να αυξάνεται, οι εργαζόμενοι να μειώνονται οι μισθοί. Διαδήλωσαν σήμερα ή επιχείρησαν τουλάχιστον να δημιουργήσουν. Είχαμε μια αστυνομικρατούμενη χώρα και οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, οι οποίοι μένουν άνεργοι, οι οποίοι ήταν στην εστίαση κλπ. Δεν έχουν να περάσουν Χριστούγεννα. Ακούστε, έχουμε λεφτά να δώσουμε στην Αιτζία 120 εκατομμύρια, έχουμε λεφτά να δώσουμε στα μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν λεφτά για τους εργαζόμενους, δεν έχουν λεφτά για την υγεία, δεν έχουν λεφτά για την παιδεία. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και οποιοδήποτε άλλο αφήγημα είναι εκ του πονηρού και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να καταλάβουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέφο. Σας ευχαριστώ. Και καταλαβαίνει και ξέρει. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας θα ξεκινήσει να λειτουργεί η ΜΕΘ COVID-19.